Να μπορούν να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τη μάχη με τον καρκίνο, χωρίς να πρέπει να έχουν από δίπλα και λειτουργικά προβλήματα ως προς την ανάγκη της θεραπείας, είναι το μήνυμα που εδώ και χρόνια στέλνει η Ευρώπη, που μέσω του Ευρωκοινοβουλίου έχει ορίσει το Σεπτέμβριο ως μήνα αφιερωμένο στη μάχη εναντίον του παιδικού και εφηβικού καρκίνου. Μια από τις παραμέτρους που συχνά ταλαιπωρεί τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους είναι η πρόσβαση σε μονάδες αίματος, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού των αιμοδοτών. Η αιμοδοσία είναι μια ελπίδα για αυτά τα παιδιά και πραγματικά όλες οι αιμοδοσίες που έχουν διοργανωθεί ιδιαιτέρως αυτό το μήνα γίνονται με τη σκέψη μας και την διάθεση να προσφέρουμε ελπίδα και φυσικά πρακτική βοήθεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν μια οικογένεια βιώνει αυτή την κατάσταση να είναι αναγκασμένη να αναζητά αίμα. Στην Κρήτη, σύμφωνα με την πρόεδρο του Αιματοκρήτη, η εικόνα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι σαφέστατα καλύτερη. Όμως το πρόβλημα με την έλλειψη μονάδων αίματος, ειδικά τους θερινούς μήνες, δημιουργεί προβληματισμό. Ένας αγώνας δρόμου που τουλάχιστον στο κομμάτι της αιμοδοσίας δεν πρέπει να μπαίνουν γονείς και συγγενείς αυτών των παιδιών. Το αίμα είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να υπάρχει για όλους. Γι' αυτό πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα αυτό το μήνα, κάνουμε έκκληση στους αιμοδότες να είναι τακτικοί και όχι περιστασιακοί, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του αίματος που δίνεται, ειδικά εδώ στην Κρήτη που έχουμε τέτοιες μονάδες, είναι για αυτά τα παιδιά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δίνουμε αίμα τακτικά, να υπάρχουν αποθέματα και να μην υπάρχουν φαινόμενα όπως μέσα στο καλοκαίρι ελλείψεων και ταλαιπωρίας. Ενταγμένη στις δράσεις ευαισθητοποίησης για τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο, η σημερινή αιμοδοσία στο αίθριο της Λότζια έφερε και πάλι στην επιφάνεια την ανάγκη συμμετοχής, με την πρόεδρο να σημειώνει ότι κεντρικός στόχος αυτή τη χρονιά είναι η ευαισθητοποίηση των νέων μέσα από ενημερώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, που θα τους φέρει, όπως είπε, κοντύτερα στην έννοια της αιμοδοσίας και την ένταξή τους στα μητρώα των σταθερών αιμοδοτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα προσεγγιστούν αυτά τα μικρά παιδιά, πώς θα δουν και θα έρθουν σε επαφή με την αιμοδοσία, ώστε όταν μεγαλώσουν να τους φαίνεται κάτι απλό και φυσιολογικό.